Την ιστορία την πέρασε πολύ ακριβά τα μάτια, γιατί πέρασε πάρα πολύ. Μπράβο Χρήστο! Μπράβο Λάσκα! Μπράβο Χρήστο! Πρώτο φιλικό για την ΕΠΣ νέων. Ναι. Θετικό. Εντάξει, για πρώτο φιλικό είναι θετικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να μπουν τα παιδιά στην φιλοσοφία τη δικιά μας, τη νέα, σαν προπονητές των μεικτών, μαζί με τον κύριο Λαμπίδη. Δείχνουν πάρα πολύ θετική εικόνα. Τρομερό ενδιαφέρον. Έχουν διάθεση, όρεξη. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν στην αρχή. Τα κομμάτια τα υπόλοιπα που πρέπει να διορθωθούν, νομίζω πως έχουμε χρόνο και στην πορεία μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Ναι. Έχει ξεκινήσει μια νέα διαδικασία φέτος. Έχουμε κάνει σε κάθε μέρος του νομού Βόρειο και Νότιο 4 προπονήσεις. Για μας όχι δοκιμαστικά, απλά προπονήσεις να δουν τα παιδιά και εμείς τα παιδιά πώς ακριβώς θέλουμε να λειτουργήσουμε. Υπάρχει φύλλο αξιολόγησης το οποίο ελέγχεται και από μένα και από τον κύριο Λαμπίδη και θα γίνει ένα τελικό ρόστερ σε κάθε κατηγορία 25 παιχτών έχοντας δύο παιδιά σε κάθε θέση και έτσι ώστε βάσει σε αυτό το ρόστερ των 25 παιχτών θα πάμε μέχρι το τέλος της χρονιάς χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι είναι οριστικό και θα έχει κλείσει το 25. Τα παιδιά θα ελέγχουν, θα αξιολογούνται κάθε εβδομάδα. Εμείς είμαστε συνέχεια στα γήπεδα. Θα δώσουμε κίνητρο στα παιδιά έτσι ώστε με τις ομάδες δουλεύοντας και βελτιώνοντας κομμάτια που εμείς θέλουμε, θα είναι πάντα η πόρτα ανοιχτή. Απλά στην αρχή μου σίγουρα θα πρέπει να βαστούμε σε μια 25 παιχτών, γιατί τα παιχνίδια δεν είναι πάρα πολλά, είναι 6 μόνο. Και θέλω να πιστεύω ότι με αρχή γενεσμένη φετινή χρονιά θα είναι πολύ διαφορετικά αρκετά πράγματα στον τρόπο που λειτουργούν οι μεικτές ομάδες. Κότσε, να πούμε ότι και ένα από αυτά τα διαφορετικά που είπατε είναι ότι σε κάθε προπόνηση υπάρχει παρουσία γιατρού. Ναι, από την πρώτη μέρα. Είχαμε δυστυχώς ένα κρούσμα, ένα γεγονός από την πρώτη προπόνηση που κάναμε, ένα σοβαρό τραυματισμό παιδιού. Ευτυχώς η παρουσία γιατρού δεν στήγησε και βοηθήθηκε το παιδί έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα. Κάνει τεράστια προσπάθεια και η ΕΠΣ. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά η ΕΠΣ και νομίζω στο παρελθόν. Ναι. Νομίζω όμως τώρα ότι κάνει μια προσπάθεια που είναι σε πάρα πολύ καλή βάση, σωστό δρόμο. Εμείς, η μετακίνηση των παικτών από το Βόρειο Εύρο με ποιο τρόπο έγινε? Και σήμερα και την προπόνηση που κάναμε Τετάρτη έγινε με λεωφορείο. Όλη η χρονιά θα πάει έτσι. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, όσο δύσκολο και να είναι ο νομός μου, γιατί μέχρι στιγμής βασιζόμαστε στο κομμάτι ότι είμαστε μεγάλος νομός και το είχαμε δεδομένο ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Νομίζω πως μπορούμε να βρούμε λύση. Μία λύση είναι αυτό. Η ΕΠΣ βρίσκει τρόπους με χορηγούς να μπορεί να πληρώσει τα έξοδα του λεωφορείου. Εμείς, σαν προπονητές, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούν τα παιδιά. Δηλαδή, θα κάνουμε προπονήσεις και στο βόρειο κομμάτι του νομού. Και φιλικά παιχνίδια, αν μπορέσουμε να κάνουμε στο βόρειο κομμάτι του νομού, να δει και ο υπόλοιπος νομός
τι ακριβώς είναι οι μεικτές, γιατί εγώ ζω στη Βορειοόρο και βλέπω ότι υπάρχει μια πλήρη απαξίωση των μεικτών, γιατί δεν είχαν εικόνα τις μεικτές. Εγώ ήταν πολλά χρόνια μόνο στο νότιο κομμάτι. Θέλει πολύ δουλειά όμως, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω πως είμαστε σε καλό δρόμο και εγώ καλώ όλο τον κόσμο, τους προπονητές, τους παράγοντες, αυτοί που πάντα να τις στηρίξουν, γιατί μόνο καλό θα κάνει και νομίζω πως κακό δεν κάνει σε κανέναν. Ειδικά τώρα που προκήρυξε από ό,τι την έχω διαβάσει εγώ χθες, είναι υποχρεώνει εισαγωγικά τον ομοσπονδιακό προπονητή της K15 της Εθνικής Ελλάδος να έχει τουλάχιστον ένα παίχτη από κάθε νομό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτη που παίζει στην μεικτή έχει κίνητρο να πάει σε προπολογή της Εθνικής, που είναι το όνειρο του κάθε παίκτη. Εννοείται, έτσι. Το ταλέντο στον νομό περισσεύει, δηλαδή πιστέψτε με, περισσεύει. Απλά ήταν θέμα οργάνωση. Είναι θέμα οργάνωση. Δηλαδή, αν αυτό το κομμάτι οργανωθεί με προπονητικές μονάδες πιο πολλές στα παιδιά, με εγκαταστάσεις, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μας βάζει πάρα πολύ την ύψα. Και εγώ τουλάχιστον δημόσια θέλω να ευχαριστήσω την ύψα που μας παραχώρησε το γήπεδο της για τις προπονήσεις των μεικτών. Πάρα πολύ καλό γήπεδο. Νομίζω πως σε αυτό υστερεί ο νομός. Σίγουρα είναι δύσκολο, σίγουρα είμαστε μακριά, σίγουρα είναι μεγάλος νομός, σίγουρα μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά μείον. Αλλά αν μείνουμε στα μείον, δεν θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά. Και τουλάχιστον και ο κύριος Λαμπίδης, που έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία στη φιλοσοφία μας. Τα εμπόδια είναι για να μας, μόνο και μόνο για να τα ξεπερνάμε. Και εμείς στη διαδικασία, κάθε εμπόδιο θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος για μας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ό,τι έχετε να δώσετε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, εύχομαι να πιάσουν το. Ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε πραγματικά και εσείς που σαν δημοσιογράφοι να στηρίξετε την προσπάθεια, γιατί πραγματικά τα παιδιά έχουν ανάγκη να αλλάξουν επίπεδο. Όλοι μας έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε επίπεδο. Το ποδόσφαιρο μας έχει ανάγκη να αλλάξει επίπεδο και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από τα νέα παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.